Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βαρσοβίας. Δεν θα σας δείξω πολλά πράγματα, γιατί θέλω να το απολαύσω όσο μπορώ. Και αν δεν το κάνω, κάποιος θα μας φάει. Πανέμορφος χώρος με φανταστικά ευρήματα, φανταστικά εκθέματα και όλα αυτά δωρεάν, έτσι, δωρεάν. Δεν υπάρχει είσοδος για να μπεις μέσα εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Η εξέλιξη της ζωής. Κοιτάξτε εδώ πέρα τους σιδηροπυρίτες από την Ισπανία. Πραγματικά είναι ο χώρος αυτός μοναδικός. Για να πάμε να δούμε κάτι άλλο. Ασβεστίτης με μαγκάνιο μέσα, γι' αυτό και αυτό το, έτσι, το χρώμα το κόκκινο. Κοιτάξτε εδώ το χαλαζία. Τη Βουλγαρία είναι αυτά τα δείγματα. Και πάνω έχει και σφαλερίτη, αυτό το μαύρο το ορυκτό το οποίο βλέπετε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εδώ είναι κάποια πολυθώματα. Εντάξει, αν κάποιος δεν έχει αγαπήσει ακόμα τη γεωλογία με όλα αυτά τα οποία κάνουμε, πιστεύω σήμερα ένα μικρό βηματάκι. Για να προχωρήσεις σε έναν δρόμο απίστευτο. Σε έναν δρόμο γεμάτο ομορφιά. Και λάμψη, όπως βλέπετε. Διάφοροι αμμονίτες εδώ. Με έχει βάλει σε σκέψεις πολύ αυτό εδώ το μουσείο, όπως και το μουσείο της Κιουρί, της Κλοντόφσκα, που είχαμε πάει νωρίτερα. Με έχει βάλει σκέψεις που θα τις πραγματοποιήσουμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα αμμονίτης. Δυστυχώς, τέτοιου μεγέθους αμμονίτες δεν έχουμε στην χώρα μας. Και θέλετε να δείτε αμμονίτη ακόμα πιο μεγάλο? Για πάμε. Δεν είναι τέλειος? Είναι. Και ένα ακόμα πιο μεγάλος. Απολυθωμένα ίχνη δεινοσαύρων, όπως βλέπετε. Βλέπετε και εδώ κάτω. Κοιτάξτε εδώ πέρα και άλλοι αμμονίτες. Πραγματικά είναι απίστευτα. Που σας έχω φέρει τώρα? Σας έχω φέρει σε μια βιτρίνα που μέσα έχει και χρυμπάρι. Δεν είναι ορυκτό, για να μην τον μπερδεύουμε, παρότι που πλέον το πουλούν πάρα πολύ ως έναν ημιπολίτιμο λίθο. Είναι
Η απολιθωμένη ρητίνη, δηλαδή είναι το ρετσίνι από τα δέντρα, αυτό είναι περίπου 30 με 80-90 εκατομμύρια χρόνια πριν, και μέσα του είναι εγκλωβισμένοι οργανισμοί, παιδιά. Για να δούμε, φαίνεται κάτι πιο κοντά. Κοιτάξτε μέσα. Ένα κουνούπι εκείνης εποχής. Και εδώ από κάτω έχει και την ονομασία του συγκεκριμένου οργανισμού. Οπότε μπορούμε να πούμε και να ψάξουμε γι' αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Πραγματικά έχουν κάνει φανταστική δουλειά εδώ ένας άλλος οργανισμός μέσα. Για πάμε εδώ πιο κοντά να δούμε. Και εδώ μια μικρή αράχνη. Ένας φίλος μου, μόλις έμαθε ότι θα πάω Βαρσοβία, με ρώτησε για σπήλαια θα πας. Και εγώ του λέω ότι σπήλαιο πολύ δύσκολο, αλλά κάπου έχω κάνει λάθος. Και σπήλαιο. Αυτό ήταν, παιδιά, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βαρσοβίας, και όλη η ομορφιά είναι αυτήν εδώ.